Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ, θα δείτε μια κάρτα και θα καταλάβετε τι εννοούμε. Τα νησιά μας δέχονται εκατομμύρια τουρίστες ετησίως. Σωστά. Το πρόβλημα ποιο είναι τώρα, πέραν όλων των άλλων προβλημάτων, έτσι. Ότι είναι τα νησιά ανεπαρκέστατα σε υποδομές που έχουν να κάνουν με την διαχείριση των αποβλήτων. Δεν έχεις πού να τα πας, πού να τα πετάξεις. Στην πραγματικότητα, ναι. Σε κάποια νησιά τα πηγαίνεις σε ένα παραδιπλανό νησί. Κάποιοι άλλοι τα θάβουν, κάποιοι άλλοι τα πετάνε όπου βρούνε. Τώρα σπάνω είναι μια χαοτική κατάσταση. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχουν στα νησιά 25 χιτά, 5 δεν πληρούν καν τους περιβαλλοντικούς όρους, 16 είναι χωρίς άδεια λειτουργίας και 2 είναι πια κορεσμένοι. Δεν σηκώνουν άλλο. Λοιπόν, και θα πάμε για το θέμα αυτό να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Μήλου του ωραιότερου νησιού στις Κυκλάδες ασφαλώς. Και τι με κοιτάς. Του ωραιότερου νησιού στις Κυκλάδες και βρίσκεται σε ένα εμβληματικό μέρος στον Εμπουριό. Εκεί τρως στη γωνίτσα και βρέχεις τα πόδια στη θάλασσα. Από τα ωραιότερα σημεία του νησιού. Δήμαρχε, αν και είσαι σε αυτό το ωραίο σημείο του νησιού, έχουμε να μιλήσουμε για ένα δύσκολο θέμα που προβληματίζει όλους τους κατοίκους της Μήλου. Η Μήλος έχει μόνο παράνομη χωματερή. Είναι έτσι τα πράγματα? Καλημέρα. Κοίτα, και εγώ αν ήμουν εκεί, αλήθεια, το κύμα θα προτιμούσα να ακούσω παρά εσένα. Μάνος. Να σου πω την αλήθεια. Ο κύριος Μάνος Μικελής μας ακούει? Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να τον ξαναπάρουμε. Η Μήλος είπε ότι δεν έχει καν. Σύμφωνα με τα στοιχεία, δεν έχει καμία υποδομή. Εδώ που λέει κόκκινο, είναι νησιά μόνο με χωματερή. Η Μήλος, λοιπόν, όπως βλέπεις εδώ, είναι νησί μόνο με χωματερή, όπως και η Σαντορίνη, όπως και η Κάλυμνος, ναι, και η Τίνος, έτσι. Είναι τα 4 νησιά που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ανάλογα με το κάθε χρωματάκι που βλέπουμε, μπλε, γκρι, πράσινο, πορτοκαλί ή μοβ, δείχνει αν υπάρχει χωματερή, αν είναι χωρίς επαρκές υπόλοιπο κτλ. Κτλ. Ναι. Σε καλή κατάσταση είναι η Κύθνος, η Σέριφος, η Σύφνος, η Κέα, σε πολύ καλή. Και τα μπλε που βλέπουμε εδώ, δηλαδή, ξέρω εγώ, η Αστυπάλαια, η Νήσυρος, η Λειψή κτλ. Είναι χωρίς περιβαλλοντική άδεια ή με άδεια που μπορεί να έχει λήξει κιόλας. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μάνο Μικελή, τον Δήμαρχο Μήλου. Είπαμε τόσα πολλά και καλά για το σημείο που βρίσκεστε, Δήμαρχε, αλλά σας έχουμε για το δύσκολο θέμα. Η Μήλος έχει μόνο χωματερή, δεν έχει χώρο υγειονομική σταφή. Τι σημαίνει αυτό για την ποιότητα τη ζωή τουριστών και κατοίκων? Καλή σας μέρα από τη Μήλο. Βρισκόμαστε στον Εμπουργείο. Η Μήλος δεν έχει χωματερή. Ο χαδά της Μήλου έχει κλείσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακριβώς. Γύρω στα 6-7 χρόνια. Έχει χρηματοδοτηθεί το έργο αυτό 19, Δεκέμβριο του 19, για να γίνει ο ΧΙΤ Μήλου. Έχουμε τα φύλλα δημοπράτησης από τις αρχές του 20, από τον Οκτώβριο του 20. Το έργο το έχει πάρει ο ηλέκτορας. Όλα βέβαια πέρασαν στο φορέα διαχείρισης στο ΦΟΣΔΑ και υπήρχε μια καθυστέρηση αρκετά μεγάλη για την πρόσληψη αρχαιολόγου. Όλα αυτά έχουν φέρει το Δήμο με την πλάτη στον τοίχο. Το έργο συνεχίζεται. Το έργο θα γίνει. Η χρηματοδότηση υπάρχει από την κυβέρνηση. Ο αρχαιολόγος που κολλάει τώρα. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι πού θα αποθηκεύσουμε τα δέματα, γιατί έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα και δεν έχουμε χώρο δικό μας. Πείτε αυτό που λέει ο Γιάννης για τον αρχαιολόγο, για να γίνει, καταλάβει. Συγγνώμη, για να γίνει τώρα ο χώρος υγειονομικής σταφής χρειάζεται αρχαιολόγος? Βεβαίως. Στη Μήλο, ναι. Γιατί στη Μήλο? Το έργο έπρεπε να έχει τελειώσει το Φεβρουάριο και από πέρυσι περιμένουμε να διοριστεί αρχαιολόγος. Έχουν γίνει 4 διαγωνισμοί και δεν έχει οριστεί αρχαιολόγος, γιατί η Μήλος, δεν έχετε λόγω του ότι είναι Μήλο. Η ηφαιστειογενές νησί, έχει τον Οψιδιανό. Όπου υπάρχει Οψιδιανός, αυτό το μαύρο πέτρωμα, ωραία, το μαύρο γυαλί, χρειάζεται έγκριση από την αρχαιολογική υπηρεσία. Η Μήλος δεν έχει μόνο τον Οψιδιανό. Και όλα τα υπόλοιπα. Πάρα πολλές αρχαιότητες. Σαφώς. Εντάξει, ωραία, το καταλαβαίνουμε. Λέω, δεν θα μπορούσε να έρθει ένας αρχαιολόγος από κάποια άλλη περιοχή, από την Αθήνα, οπουδήποτε αλλού? Θα μπορούσε και εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι ζητήσαμε και από το Υπουργείο να αλλάξει διαδικασία και να ο ίδιος ο εργολάβος, όπως είναι μεγάλες εταιρείες, να παίρνουν και να πληρώνουν τον αρχαιολόγο ή ο Δήμος. Αυτές τις εναλλακτικές ζητήσαμε. Πιστεύω έχει έρθει τώρα αρχαιολόγος, μέχρι το Σεπτέμβρη να είναι έτοιμος ο ΧΙΤ Μήλου και το πρώτο κύτταρο για να μπορέσει να λυθεί το θέμα με τα δέματα. Τώρα πού τα πηγαίνουμε τα δέματα, Δήμαρχε? Τα δέματα αφήνονται στο δρόμο, αφήνονται σε ένα πολύ μικρό χώρο που δεν φτάνει, που έχει ο Δήμος, και θα μας ανοίξει σε πρώτο στάδιο μέσα στο μήνα ένα μικρό χώρο μέσα στο εκεί, κοντά στο κύτταρο, αδειοδοτημένο,
ο ηλέκτορας για να τον τοποθετήσουμε εκεί. Μάλιστα. Καλά, δεν είναι η λύση το αυτό. Πρόβλημα τώρα. Το πρόβλημα μεγάλο είναι η λύση. Ναι. Ναι, μία προσωρινή λύση. Έχουν χρηματοδοτηθεί τα έργα. Θα πρέπει να γίνουν λίγο πιο ευέλικτες οι νομοθεσίες. Και φραγκάραμε στα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου. Εντάξει, και στον αρχαιολόγο. Πόσο πιο ευέλικτες. Δηλαδή το 19 έχουμε 24, έχουν περάσει 5 χρόνια. Ακριβώς. Λοιπόν, καλά, να σας πω. Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα, συγγνώμη. Καθίστε να πιείτε ένα ουζάκι εκεί στο Νεμπουριό και θα το εξετάσει ο αρχαιολόγος και ελπίζουμε να ανοίξει και χωματερή μέχρι τον Σεπτέμβριο. Δεν έχουμε χρόνο, έχουμε τεράστια επισκεψιμότητα και δεν έχουμε χρόνο για ουζάκι. Καλά, βέβαια. Δεν είστε ο μοναδικός, όλα τα νησιά είναι έτσι. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, την καλημέρα μας.